ονόματα του Αλλά, του Παντελήμονος και του Φίλες Μελαχνού. Το κήρυγμα της Παρασκευής έχει ως τίτλο «Η υψηλή δραστηριότητα των πολιτισμών ή των πολιτισμένων εθνών». Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλά, τον Κύριο του Εσύπαντος, ο οποίος τονίζει στο ιερό του Κοράνι να συναγωνίζεστε μεταξύ σας στην αναζήτηση της συγχώρεσης του Κυρίου και για να γίνετε αντάξει το Παραδείσο, ο οποίος είναι μεγάλος όσο η ουρανή και η γη. Τον ετοιμάσαμε για εκείνους που πιστεύουν στον Αλλά και τον απεσταλμένο του. Είναι χάρη το Αλλά που απονέμει σε όποιον θέλει. Ο Αλλά είναι ο Κύριος απείραντες ευσπλαχνίας. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτυρώ ότι ο Μοχάμεντ είναι αδόλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, η συντροφή του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Η Ισλαμική θρησκεία, με τις ψηλές της αξίες, καλεί τους ανθρώπους να κάνουν δραστηριότητες και να καταλάβουν τον κόσμο και να οικοδομήσουν τη γη. Απαγορεύεται την αδράνεια, την διαφθορά και την πηλιά. Ωστόσο, αυτό ήταν και το μήνυμα των προηγούμενων θρησκειών, που όπως αναφέρει και το Κοράνι, ο άνθρωπος θα κριθεί μόνο για αυτά που έκανε. Οι πράξεις του θα φανούν και θα ανταμευθεί με πληρότητα για αυτές τις πράξεις. Ο προφήτης είπε, ο Αλλά είναι γενναιόδωρος, αγαπάει την γενναιοδωρία, την υψηλή ηθική και μισή την αχριότητα και την ανηθικότητα. Δεν βλέπουμε τίποτα στα μάτια των ανθρώπων όπως βλέπει, όπως εκείνη που φαίνεται, δηλαδή η έλλειψη. Η έλλειψη που φαίνεται στα μάτια του ανθρώπου μπορεί δηλαδή να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Η δραστηριότητα δεν είναι αποκλειστική μόνο σε έναν τομέα, αλλά περιλαμβάνει όλους τους τομείς του ανθρώπου, ομπεδρά δηλαδή ο άνθρωπος. Αναφέρομαι για παράδειγμα τη λατρεία. Η θρησκευτική νομοθεσία προωθεί τον άνθρωπο να πράξει το καλό, όπως αναφέρει και το Κοράνι. Όποιος αναζητεί την επόμενη ζωή, δηλαδή αναζητά την άλλη ζωή και κοπιάζει για αυτήν με πίστη, και όποιος το είναι, αυτό θα αξιοποιηθεί. Ο προφήτης, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, πάντα έδειχνε μεγάλο ζήλο σε όλες τις υποθέσεις της ζωής του, ακόμα και στη λατρεία που έκανε. Το Κοράνι τονίζει, όσοι που έχεις επομιστεί βαριά ευθύνη, να σηκώνεσαι για προσευχή τη νύχτα. Εκτός από ένα μικρό μέρος της, τη μέση και πιο λίγο από αυτήν. Ή λίγο περισσότερο από τη μέση για να αναγγέλεις το Κοράνι με βαρύ ρυθμό και με στοχασμό. Ο προφήτης προσευχόταν πολύ τη νύχτα μέχρι που μπριζόταν τα πόδια του. Και όταν το ρωτούσαν οι συντροφοί του γιατί όλο αυτό, πάντα έλεγε να μην είμαι ευεγνώμων δόλος του Θεού. Ο προφήτης καλούσε τους πιστούς να είναι πάντα ξεχωριστοί και τους διέταξε όταν ζητήσετε κάτι από τον Αλλά να ζητήσετε τον παράδοσο του Αλφερντάους, διότι αυτός είναι ο υψηλό, ο κορυφαίος παράδοσος όπου πηγάζουν από εκεί δηλαδή τα ποτάμια του Παραδείσου. Ο Ραμπί Ιμνουλ Καΐμ αφηγήθηκε ότι ήταν μαζί με τον προφήτη και το έφερε νερό για να πληθεί για προσευχή. Και το ρώτησε ο προφήτης, ζήτα μου κάτι ό,τι θέλεις. Εκείνος είπε,
Ζητάω μόνο να είμαι μαζί σου σαν τροφέα στον παράδεισο. Τον ρώτησε, κάτι άλλο ζητάς? Του είπε, όχι μόνο αυτό. Τότε του είπε ο προφήτης, να μένεις τότε πολύ γονατισμένος, πολύ γονατιστός στην προσευχή. Πρέπει ο άνθρωπος να ασκεί λατρείες με πληρότητα και να μην προδίδει ούτε να ξαπατά. Πρέπει επίσης να μην λιλατήσει τις περιουσίες των άλλων. Να είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει το καλό και το διαδίδει. Από τις δραστηριότητες επίσης, ωστόσο, που έκανε ο προφήτης είναι ότι ζητούσε πάντα το καλό των άλλων και ζητούσε και από τον Αλλά να χαρίσει από τις εύνοιες τους άλλους ανθρώπους. Η χρήσιμη επιστήμη επίσης πάντα ζητούσε ο προφήτης, ζητήσε δηλαδή την χρήσιμη γνώση και πάντα ζήτησε από τον Αλλά να τον φυλάξει από την άχρηστη γνώση και τη βλαβρή. Ο Ιμπν Αμπάς την ευλογία του Αλλά να έχει αναζητούσε πάντα τη γνώση και ήθελε να μάθει τα λόγια του προφήτη που αφηγόταν από άλλους συντρόφους. Σε σημείο αυτό αναφέρομαι αυτό που είπε ο Σαφέη. Αποστήθησε το Κοράνιο ολόκληρο σε ηλικία 7 χρονών και σε άλλη ηλικία επίσης έμαθε το Αλμουάτα του Ιμπν Μάλικ σε ηλικία 10 χρονών. Ο Αλ-Ναούι επίσης έμαθε, παρακολουθούσε 10 μαθήματα ταυτόχρονα για να μάθει, δηλαδή αναζητώντας με ζήλο και με κόπο τη γνώση. Το ζήλο επίσης φαίνεται και στην εργασία του ανθρώπου, επειδή η Ισλαμική Σαρία, η Ισλαμική Νομοθεσία, δηλαδή προωθεί τον άνθρωπο να είναι δραστηριότητας και να παράγει. Και λέει το Κοράνι, και όταν τελειώσει, ολοκληρωθεί δηλαδή η προσευχή, να διασκορπιστείτε στη γη και να αναζητήσετε από το χάρι του Θεού. Το καλό έργο ανταμείβεται στη ζωή του ούτε και στην άλλη, όπως αναφέρει και το όρο Κοράνι, για να αποδεχθεί η σημαντικότητα της εργασίας. Τονίζουμε ότι ακόμα και οι προφήτες του Αλλά εργάζονταν. Σε σημείο αυτό, δηλαδή αναφέρουμε το γνώσιο ότι ο Αδάμ, ο Αβραάμ και ο Λούτ ήταν αγρότος. Ο προφήτης του Θεού, ο Νόαχ, ήταν μαραγός. Ο Ιδρύς ήταν ράφτης, ο Σάλεχ ήταν έμπορος. Ωστόσο, το Κοράνι αναφέρει λεπτομέρειες για τους προφήτες αυτούς που εργάζοντας για να κερδίσουμε μόχθο από το μόχθο της εργασίας τους, το ψωμί τους. Πρέπει ο άνθρωπος να τελειοποιήσει την εργασία του και να την ολοκληρώσει προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο που μπορεί για να βγει η εργασία στην καλύτερη της μορφή. Αναφέρουμε επίσης την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, την βοήθεια των αδυνάμων, δηλαδή των αδυνάμων ανθρώπων και την εκπληρώση των αναγκών τους. Ο προφήτης είπε, ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκεί που θα φανεί πάντα χρήσιμος για τους άλλους. Ζήτω συγχώρεση από τον Αλλά. Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος, ο μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτυρώ επίσης ότι ο Μοχάμαντ είναι αδόλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Αδελφοί μου στο Ισλάμ. Ο Αλλά αγαπάει τον άνθρωπο. Ο Αλλά είναι ο Κύριος του Σύμπαντος και της Εσπλαχνίας. Οι άνθρωποι οφείλονται να αγωνίζονται για την εξυπηρέτηση της πατρίδας. Η πίστη μας υποχρεώνει να κάνουμε αυτό. Όπως αναφέρει και το Κοράνι, να ανταγωνίζεστε για το καλό, διότι θα γυρίζει το όλο στον Αλλά. Δηλαδή κάποια μέρα θα γυρίζουμε στον Αλλά. Και εννοούμε αυτό την ημέρα της κρίσης. Και θα σας πληροφορήσει ο Θεός για αυτό που διαφωνείτε μεταξύ σας.
ακόμα και όταν έχουμε διαφωνία μεταξύ μας, θα μας πληροφορήσει ο Θεός για αυτή τη διαφωνία. Επίσης, θα πρέπει οι άνθρωποι να αναλάβουν την ευθύνη για την πατρίδα τους και πρέπει να κάνουν το καλό, να συντηρήσουν τα τιμένη και να χτίσουν νοσοκομεία, να εκδομήσουν επίσης σχολεία. Πρέπει να κάνουμε να είμαστε πάντα ενωμένοι εν ονόματι της πατρίδας και αυτό είναι βασικό στοιχείο της δύναμης μας και της δύναμης επίσης της πατρίδας. Αναφέρουμε αυτό που είπε από τα ΜΑΜ. Αναζήτησα στην εξεκόραση και την βρήκα στο μονοπάτι το μόχθο. Δηλαδή, όταν αναζητάς να ξεκουραστείς, πρέπει να κουραστείς πρώτα. Θεέ μου, δώσε μας δύναμη να φανούμε χρήσιμοι και δώσε μας δύναμη να φανούμε επίσης χρήσιμοι και για την πατρίδα μας, να έχει η πατρίδα ανάπτυξη. Δώσε μας δύναμη να κάνουμε αυτό που μας υποχρεώσει η πατρίδα μας να κάνουμε και να είμαστε χρήσιμοι επίσης για όλη την ανθρωπότητα. Αμήν.